βρισκόμεθα, σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, στο 22ο κεφάλαιο, στον 6ο στίχο. Εκεί γράφει τα εξής: «Μουσικά εν πένθη, άκερος διήγησης, μάστιγες δε και παιδεία, εν παντή καιρό σοφίας». Δηλαδή, όπως η χαρούμενη μουσική είναι άκερη σε ώρα πένθους, έτσι και η μακρά διήγηση σε ακατάλληλο χρόνο. Αντίθετα, οι παιδαγωγικές τιμωρίες και η μόρφωση, η παιδεία, είναι για κάθε καιρό συντελεστικές της Θείας εν υποστάτου Σοφίας. Για να δούμε τι θέλει ο Ιερός Συγγραφεύς να μας πει εδώ, ποια είναι η έννοια του πράγματος. Θέλει να τονιστεί το κατάλληλο ή το ακατάλληλο στο χρόνο του κάθε πράγματος. Είναι εκείνο που αναλύει ο εκκλησιαστής στο βιβλίο του, και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι στο 3ο κεφάλαιο, της πάση χρόνος και καιρός το παντή πράγματι υπό των ουρανών. Ότι για όλα τα πράγματα είναι ο καιρός, ο χρόνος. Για όλα τα πράγματα. Ό,τι υπάρχει κάτω από τον ουρανό, δηλαδή μέσα στη δημιουργία, βέβαια το καθένα έχει τη θέση του, τον χρόνο του. Και αναλύει ο εκκλησιαστής. Καιρός του φυτεύσε και καιρός του εκτείλε το φυτευμένο. Ο εκκλησιαστής είναι βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, να σας το υπογραμμίσω αυτό. Και ένα μάλιστα πολύ σπουδαίο, όπως λέγεται, και πρωτοκανονικών. Είναι καιρός, λέει, που θα φυτέψεις και είναι καιρός που θα ξεφυτέψεις. Βλέπετε ότι ήρθε Οκτώβριος, εγώ, τώρα φυτέψαμε τις ντοματιές, τις μελιτζανιές, αλλά έρχεται η ώρα, Οκτώβριος, Νοέμβριος, καμιά φορά που είναι καλός ο καιρός, αυτά χαλάμε και πάμε και τα ξεφυτεύουμε. Καιρός λοιπόν που θα φυτεύσεις και καιρός που θα ξεφυτεύσεις. Καιρός του καθελήν και καιρός του οικοδομήν. Υπάρχει ο κατάλληλος καιρός που θα χτίσεις, αλλά και ο κατάλληλος καιρός που θα γκρεμίσεις. Ένα πατρογονικό φερειπίν σπίτι, 100 χρονών, ήρθε η ώρα να το χαλάσουμε για να χτίσουμε ένα καινούριο. Καιρός του κλάψε και καιρός του γελάσε. Είναι η ώρα που θα κλάψεις κάποια χώρα, σε κάποιο πένθος, θα είναι και ο καιρός που θα γελάσεις. Δεν μπορείς να γελάς σε μια κηδεία και δεν μπορείς να κλαίς σε ένα χαρούμενο γεγονός, γιατί τότε θα σου πούν ότι δεν είσαι καλά. Καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν. Λέει πολλά, παραλείπω όμως εγώ. Είναι η ώρα που θα σιγήσεις, δεν θα πεις τίποτα. Είναι και η ώρα που θα μιλήσεις, να ξέρεις πότε θα σιωπήσεις και πότε θα μιλήσεις. Έτσι όλα μέσα στην ιστορία έχουν τον καιρό τους. Στον κατάλληλο καιρό τα πάντα. Όταν δεν υπάρχει ο κατάλληλος καιρός, τότε κάθε έργο είναι άκερο, άκερο και συνεπώς ανόητο και ανώφελο. Έτσι πρέπει να παιδαγωγούμεθα, αφού το κάθε τι είναι στην ώρα του, πρέπει να παιδαγωγούμεθα να περιμένουμε τον κατάλληλο καιρό. Να μάθουμε να περιμένουμε. Να μάθουμε να περιμένουμε. Φερειπίν, βλέπετε μικρά αγόρια, μικρά κορίτσια γαμπρίζουν από το δημοτικό σχολείο. Και λες, παιδάκι μου, δεν είναι καιρός. Δεν σου στερεί κανείς όταν θα έρθει σε μια ηλικία να παντρευτείς, να κάνεις το σπιτικό σου. Μα τώρα δεν είναι ο κατάλληλος καιρός.
Και μάλιστα, μια που το έφερε η κουβέντα, να προεκτείνω λίγο το θέμα εδώ. Όταν τα παιδιά μας των 16, 17, 18 χρονών αποκτούν σχέσεις και λέμε ότι δεν είναι η κατάλληλη ώρα, και σου λέει το παιδί ότι βιολογικά είμαι σε πολύ καλή φόρμα. Ναι, αλλά δεν είσαι ζώο. Τα ζώα βλέπετε ότι όταν έρθει η βιολογική τους φόρμα είναι κατάλληλα για ό,τι θα κάνουν παρακάτω, να κάνουν τη φωλιά τους. Εσύ όμως ο άνθρωπος πρέπει να ξέρεις ότι είναι και άλλοι παράγοντες που θα σε κάνουν κατάλληλον. Και ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες? Είναι, εκτός από τη βιολογία, είναι ο παράγον μόρφωσης. Πασχολιό. Είναι ο παράγον εργασία. Έχεις δουλειά. Είναι ο παράγον στρατιωτικών. Δηλαδή υπάρχουν παράγοντες κοινωνικής φύσεως. Δεν μπορείς να τους αγνοήσεις αυτούς τους παράγοντες. Δεν θα μείνεις λοιπόν στη βιολογία μόνον. Για να μην πω στην εποχή μας ότι η βιολογία άγουρα οριμάζει. Άγουρα οριμάζει. Όπως έναν καρπό, ξέρω εγώ, πάμε σε μια χλαδιά και είναι άγουρο το χλάδι ακόμα. Το ζουλάμε, το ζουλάμε, το ζουλάμε. Κάποια στιγμή λέμε ότι είναι όριμο. Είναι όριμο γιατί το ζουλήξαμε. Δεν είναι όριμο όμως. Έτσι, κάτι τηλεοράσεις, κάτι κυκλοφορούσες ιδέες, κάτι ό,τι είναι, οριμάζουν εντός εισαγωγικών, οριμάζουν τον νέον μας και νομίζει ότι είναι όριμος και βιολογικά πολλές φορές. Και το κορίτσι και το αγόρι. Ωστόσο, είναι και άλλοι παράγοντες. Πώς θα το κάνουν? Αποτελούμε μια κοινωνία. Συνεπώς, εάν κάτι γίνεται πιο οριμότερο, οριμότερο πιο μπροστά, θα μάθει να περιμένει. Δηλαδή η βιολογία μου θα μάθει να περιμένει, ώστε να οριμάσω και στα υπόλοιπα στοιχεία, στους υπολείπους παράγοντες, είναι ή δεν είναι ορθόν αυτό. Έτσι βλέπετε, παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, να σας λένε παντρέ, θα κάνω αυτό, θα κάνω και παιδάκι μου, ακόμα δεν ολοκληρώθηκες. Πώς το κάνεις αυτό πράγμα? Και έτσι θα έχουμε και έχουμε αποτυχημένη κοινωνία. Λοιπόν, να μάθουμε να περιμένουμε. Αυτό είναι η ιστορία. Να παιδαγωγηθούμε για να περιμένουμε τον κατάλληλο καιρό. Προς τούτο ασκούμεθα βεβαίως και εις την υπομονή. Θα υπομείνουμε. Ασκούμεθα και εις την διάκριση. Όταν μάθεις να περιμένεις, ασκήσεις το να διακρίνεις. Είναι η ώρα για αυτό το πράγμα ή δεν είναι η ώρα? Και έτσι, εάν κινηθούμε, να μάθουμε να περιμένουμε, να υπομένουμε, να διακρίνουμε, ποτέ δεν ζημιώνουμε. Αρκεί βεβαίως να αξιοποιούμε τον κατάλληλο πάντοτε καιρό, για να μην αφήνουμε να πηγαίνει χαμένος ο κατάλληλος καιρός. Έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι η θεά ευκαιρία, όπως υπήρχε η θεά τύχη, η θεά, λέει, ευκαιρία, είχε μπροστά στο κεφάλι της πολλά μαλλιά, ώστε άμα τη συναντούσε στο δρόμο έπρεπε να την αρπάξεις από τα μαλλιά. Αν έδειχνες μια ολιγορία και δεν την άρπαζες από τα μαλλιά την ευκαιρία, καταλαβαίνετε πως έχει το πράγμα, τη θεά ευκαιρία, και σε προσπερνούσε, τότε μετανόησες εκείνη τη στιγμή και λες, α, έχασα την ευκαιρία. Γύριζες την αρπάξεις, αλλά στο πίσω μέρος της κεφαλής της, λέει, ήταν φαλακρή. Δεν είχε μαλλιά για να μπορείς να την αρπάξεις. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο για να μπορούμε να διακρίνουμε πότε μας δίδεται μια ευκαιρία σε όλα τα πράγματα, για να μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία. Αλλά προσοχή, θα διακρίνουμε, θα ξεχωρίζουμε. Καιρός παντί πράγματι, τίποτε το άωρον.
το έξω από το χρόνο, έξω από την ώρα. Τίποτα το, όπως λέει ο λαός, αυτό το άωρο το έκανε άγουρο. Ναι, τίποτα το άγουρο. Αλλά και προσοχή, και αυτό που λέμε ότι είναι αργά. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Και ο ιερός σύγγραφος εδώ τώρα αντιθέτει ότι οι παιδαγωγικές τιμωρίες και η μόρφωση, η παιδεία που δίδει η θεία εν υπόστατο σοφία, είναι για κάθε καιρό κατάλληλες. Είναι κατάλληλες κυρίως γιατί ποτέ η θεία σοφία, ο Θεός, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός, πάντα το λέω αυτό, δεν ενεργεί ακατάλληλα. Μάλιστα θυμηθείτε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του νόμου, ο Θεός και τα λοιπά εξαπέστειλε τον Υιόν του», όταν ήρθε εκείνο που έπρεπε να συμπληρωθεί, η κατάλληλη ώρα. Έτσι και εδώ, όταν ενεργεί η σοφία σε έναν άνθρωπο για να τον παιδαγωγήσει, ποτέ μην πούμε ότι αυτό είναι κατάλληλο ή ακατάλληλο, γιατί εκείνος ξέρει, εκείνη ξέρει, η σοφία ή εν υπόστατος, τι είναι κατάλληλο. Γι' αυτό το λόγο η Θεία Σοφία μακροθυμεί και επιθυμεί πάντοτε την οικοδομή και τη σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί ο Χριστός πάντας θέλει σωθήνει και εις επίγνωση αληθείας ελθύνει. Βέβαια ο Παύλος γράφει στη Δευτέρα προς Τιμόθην επιστολή του το εξής: «Κήρυξον των λόγων επίστηθη ευκαίρος ακαίρος». Να κηρύξεις τον λόγο, να επιτηρείς τους ακροατάς σου, αυτό θα πει το επίστηθη, να επιτηρείς, να στέκεσαι πάνω από το κεφάλι των ακροατών σου, να τους επιτηρείς, με άλλα λόγια, να τους προσέχεις. Προσέξτε, ευκαίρος ακαίρος. Το ευκαίρος ακαίρος κυρίως ανήκει σε εμάς, τους ανθρώπους. Εμείς δεν γνωρίζουμε πότε είναι κάτι πάντοτε, πότε είναι κάτι εύκαιρο και πότε είναι κάτι άκαιρο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Γιατί, ειδικά στο Θείο Λόγο, γιατί απλούστατα η Θεία Παιδαγωγία, όταν εμείς εξαγγείλουμε τον Λόγο του Θεού, μπορεί να μοιάζει ότι είναι κάτι το φαινομενικά άκαιρο, αλλά δεν είναι άκαιρο, γιατί απλούστατα δεν ξέρουμε στον καθέναν πώς θα ακουστεί ο Λόγος του Θεού. Αυτά γι' αυτό το χωρίο. Και προχωρούμε εις τους δύο επομένους στίχους, των 7ο και των 8ο στίχο, πάντα στο 22ο κεφάλαιο. «Συγκολών όστρακων ο διδάσκων μωρών, εξεγείρων καθέμφοντα εκβαθέως ύπνου. Διηγούμενος μιστάζοντι ο διηγούμενος μωρό και επισυντελεία ερή». Τι έστει? Δηλαδή, όποιος διδάσκει άνθρωπο μωρών, μοιάζει με εκείνον που προσπαθεί να συγκολλήσει τα κομμάτια ενός πυλήνου αγγείου. Έσπασε και προσπαθεί να κολλήσει τα κομμάτια. Μοιάζει με εκείνον που προσπαθεί να ξυπνήσει άνθρωπο που κοιμάται βαθιά. Εσύ του μιλάς, αλλά αυτός κοιμάται βαθιά. Με άνθρωπο που διηγείται ιστορίες σε κάποιον που νιστάζει, μοιάζει ο διδάσκαλος που τον διδάσκει και είναι μωρός, και όταν τελειώσει τη διδασκαλία του, ο μωρός θα πει: «Τι τρέχει, τι συμβαίνει, τι είπες?» Στον μωρόν άνθρωπο κάθε βεβαίως σύμβουλη, κάθε διδασκαλία πέφτουν στο κενό. Τώρα που διάβαζα αυτή την απόδοση, την μετάφραση, την απόδοση, θυμήθηκα κάτι πολύ παλιό,
επιτρέψτε μου να το πω, δεν ξέρω αν είναι άκερο ή εύκαιρο, αλλά να το πω αυτό. Είναι όπως καμιά φορά κοιμάται κανείς, δεν ακούει τίποτα από το Λόγο του Θεού ή το μάθημα στο σχολείο ή δεν ξέρω, δεν ακούει, γιατί κοιμήθηκε. Πώς να ακούει? Αν και σας έχω πει, εγώ βλέπω κάποιους να κοιμώνται, όχι σήμερα όμως, όχι τώρα, δεν κοιμάται κανένας, σας βλέπω, ναι. Αλλά άλλοτε όταν έρχεστε Φερρυππίν 7.30 με 8.30 το βράδυ τη Δευτέρα στον Άγιο Χαράλαμο και έχουμε τις απορίες, εκείνες κάπου ξυπνούν. Μετά έχουμε την ομιλία 8.30 με 9.30 πάμε αργά και 9 και μάλιστα 10 παρά. Κανείς κουρασμένος Δευτέρα ήταν στη δουλειά του, κάπου θα κοιμηθεί, δεν πειράζει. Εγώ δεν διαμαρτύρομαι, όχι. Γιατί αγαπητοί μου, και εγώ εάν δεν μιλούσα, επειδή μιλάω ξυπνάω, είμαι ξυπνητός, αν ήμουν ακροατής και εγώ θα κοιμόμουν. Αλλά εν τέτοιη περιπτώσει θα ήθελα να σας πω ότι κάποτε κανείς τον παίρνει ο ύπνος λίγο. Κάποτε λοιπόν, βέβαια χάνει εκείνο το οποίο υπόθηκε, δεν υπάρχει αντίρρηση. Κάποτε λοιπόν ο Λόρδος Βίρον, άμα ήταν μαθητής στο σχολείο, τους έβαλε ένα θέμα για έκθεση να τη γράψουν ο καθηγητής εκεί στην τάξη μέσα. Πριν όμως θέσει το θέμα, νίσταζε ποιος θέλει τι, ο νεαρός Λόρδος Βίρον, και κοιμήθηκε. Λέει στον διπλανό του, κοίταξε να δεις, θα κοιμηθώ. Συνήθως στα τελευταία θρανία, όπως ξέρετε, από το σχολείο θυμόσαστε, όταν δεν θέλαμε να προσέξουμε, όταν δεν, κάπου εκεί κάναμε ό,τι κάναμε στο τελευταίο θρανίο. Το περιβόητο τελευταίο θρανίο. Εν τω μεταξύ, περιπτώσει, κοιμήθηκε. Δόθηκε το θέμα και άρχισαν να γράφουν οι μαθητές. Ο Βίρον κοιμόταν. Κάποια στιγμή αρχίζει να μαζεύει τις κόλλες ο καθηγητής. Τον σκουντάει ο πλαϊνός, του λέει ξύπνο, μαζεύει τις κόλλες ο καθηγητής. Του λέει τρίβοντας τα μάτια του, τι θέμα σας έδωσε? Λέγει, το θαύμα της Κανά. Παίρνει λοιπόν ένα χαρτί και γράφει, και το νερό σαν είδε το Θεό του κοκκίνησε. Πήρε άριστα. Αλλά δεν είμαι θεωρεί το ίδιο. Πάντως άμα κοιμηθούμε, εχάσαμε το θέμα, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, προχωρούμε. Τώρα το θυμήθηκα και σας το είπα. Σαν μια μικρή σφήνα ήταν αυτό. Πάντως, όπως λέει ένα αγγείο χιλιοκομματισμένο, κομματιασμένο, δεν μπορεί, και συγκολλημένο, δεν μπορεί να κρατήσει τίποτα το υγρό μέσα εκεί, έτσι ακριβώς είναι και ο μωρός άνθρωπος, ο οποίος ή κοιμάται ή δεν προσέχει ή δεν, ό,τι θέλετε, ό,τι ακούει δεν το κρατά. Αλλά ποιος είναι εδώ ο μωρός άνθρωπος? Ποιος εννοείται μωρός άνθρωπος? Προσέξτε το, γιατί πολύ συχνά συναντούμε στην Αγία Γραφή την λέξη μωρός και μωρία. Μήπως είναι ο ψυχοβιολογικά καθυστερημένος? Όχι βεβαίως, διότι ένας τέτοιος άνθρωπος έτσι γεννήθηκε, δεν έχει ουδεμίαν ευθύνη δεν έχει. Αλλά μωρός εννοείται, που εδώ τον κατακεραυνώνει ο Λόγος του Θεού. Εννοείται ο αδιάφορος, που τελικά αποδεικνύεται ανόητος και μωρός για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα προσέχει και να μην τα περιφρονεί. Και είναι πολλάκις ένας τέτοιος άνθρωπος, ανόητος, μωρός, είναι αδιόρθωτα αδιάφορος. Δεν διορθώνει. Είναι συνεχώς ο αδιάφορος τύπος. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, εκτός από εκείνα
που θα ικανοποιήσουν κάποια χαμηλά του συμφέροντα. Είναι ο τύπος που δεν είναι υψηπέτης, δεν πετάει ψηλά, είναι ρηχός, σε απελπιστική κατάσταση ρηχός. Ένας που έχει λίγο βάθος δεν μπορεί να κάνει συντροφιά με έναν ρηχόν άνθρωπο. Γι' αυτό λέγει ο Λόγος του Θεού, είναι πάλι από τη Σοφία Σιράκ, «Έγκατα μωρού ως αγγείων συντετριμένων και πάσα γνώση ου κρατήσει». Έγκατα μωρού. Τα έγκατα του ανθρώπου είναι το έσω του ανθρώπου. Είναι ο νους, είναι η επιθυμία, είναι η βούληση. Αυτά λέγει τα έσω του ανθρώπου, του μωρού ανθρώπου, είναι σαν ένα δοχείο αγγείων, πύληνο, που είναι συντετριμένο, σπασμένο και δεν μπορεί να κρατήσει τη γνώση. Τίποτα. Δεν μπορεί να κρατήσει τίποτα. Τρεις κατηγορίες ακροατών, αγαπητοί μου, υπάρχουν και πρέπει να το γνωρίζουμε. Γιατί κάποτε ο Κύριος, όταν μιλούσε, είδε ότι είχε ένα μεγάλο ρεπερτόριο, να το πω έτσι, κατηγοριών ακροατών. Θυμόσαστε τι είπε? Ο σπόρος είναι κοινός, πέφτει. Έτσι. Πέφτει σε μια καρδιά, σε ένα νου, σε έναν ακροατή που είναι ρηχός, ενθουσιάζεται, αλλά δεν έχει ικμάδα, λέει, και πέφτει αυτή η υγρασία, η ικμάδα, και ξηραίνεται ή συμπλέκεται μέσα στις αγκαθιές και λοιπά και λοιπά. Αναφέρει εκεί μάλιστα 4 κατηγορίες. Εδώ προσέξτε να σας πω εγώ 3 κατηγορίες ακροατών που υπάρχουν. Είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται για εκείνα που ακούν και αποδέχονται, ενθουσιάζονται. Ακούν, ενδιαφέρονται, αποδέχονται. Είναι και εκείνοι που παίρνουν αρνητική στάση σε εκείνα τα οποία ακούν και εχθρική. Τι είναι αυτά που λες? Δεν τα αποδεχόμαστε. Αντιστέκονται, αντιδρούν. Είναι και εκείνοι που μένουν αδιάφοροι. Δεν τους νοιάζει. Ούτε εχθρική στάση παίρνουν να παίρνουν σε εκείνα που λες, αλλά ούτε και αποδέχονται. Δεν τους νοιάζει. Είναι αδιάφοροι. Αν ρωτήσετε από αυτές τις 3 κατηγορίες ακροατών, ποια είναι η προτιμότερα? Βεβαίως δεν υπάρχει αντίρρηση ότι εκείνος που ακούει και αποδέχεται και ενδιαφέρεται δεν τίθεται θέμα. Το θέμα τίθεται μεταξύ των 2 άλλων κατηγοριών. Εκείνου που παίρνει αντιδραστική θέση σε εκείνα που λες ή με εκείνον που δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Σίγουρα είναι προτιμότερο εκείνος που αντιδράει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός που αντιδράει σημαίνει σε πρόσεξε. Αλλά αντιδράει. Δεν σε παραδέχεται. Σε πρόσεξε όμως. Ενώ οι αδιάφοροι δεν σε πρόσεξαν. Και οι αδιάφοροι είναι εξοργιστικοί. Καλά, δεν σε ενδιαφέρει, άνθρωπέ μου. Δεν σε ενδιαφέρει. Τίποτα. Ενώ άλλος αντιδρά. Σου λέει, όχι, δεν το πιστεύω, δεν το δέχομαι. Είναι προτιμότερος. Πάντως, να το ξέρουμε, η μωρή, εδώ στο παρόν, θα λέγαμε, χωρίων, και σχεδόν σε όλα τα σημεία της Αγίας Γραφής κοινής και Παλαιάς Διαθήκης, δεν είπε ο Χριστός στους Φαρισαίους κάπου εκεί μωρή και τυφλή? Είναι το Ευαγγέλιο που ακούμε τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ, είναι ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης. Μωρή και τυφλή. Ήσανε μωρή, δηλαδή ανόητοι ήσαν οι Φαρισαίοι, με την έννοια ότι δεν καταλάβαιναν. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν εχθρική στάση ή αδιάφορη στάση.
Πάντως δεν επρόσεχαν εκείνο που έλεγε ο Χριστός. Δεν ήθελαν να το προσέξουν. Προσέξτε, το είπα αυτό για να σας δείξω ότι η λέξη, η έννοια μωρός και μωρία τη συναντούμε και στην Παλαιά και στην Κοινή Διαθήκη σχεδόν πάντοτε με αυτή την έννοια. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν ενδιαφέρεται, ο ασύνετος άνθρωπος, είναι ο ασύνετος ακροατής, όπως λέγει ο προφητής Ισαΐας. Ενθυμίστε, το είχαμε κάνει πρόπερση το θέμα αυτό. Εκεί λέγει ότι ο Θεός θα αφαιρέσει και συνετών ακροατήν. Είναι στο 5ο κεφάλαιο του Ισαΐου, στο 3ο κεφάλαιο του Ισαΐου, στον 3ο στίχο. Και σας είχα πει τότε ότι είναι μία σύμφορα όταν έχουμε μία κοινωνία η οποία δεν προσέχει τίποτα. Ομιλείς και δεν προσέχει. Συνήθως οι προφήτες, όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης μιλούσαν σχεδόν πάντοτε μπροστά σε ένα τέτοιο ακροατήριο. Δηλαδή κάθομαι πολλές φορές και σκέπτομαι ποιοι είναι οι ακροατές των προφητών. Ενθυμίστε εκεί πάλι στον προφήτη Ισαΐα που του λέει ο Θεός, εσύ θα κηρύξεις αλλά δεν θα σε προσέξουν. Είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό. Πάντως όταν έχουμε μια κοινωνία αδιαφόρων ανθρώπων, είναι μία σύμφορα. Και η εποχή μας δυστυχώς καλλιεργεί αυτήν την αδιαφορία. Η τηλεόραση έχει κάνει τον θεατή ρηχόν. Δεν έχει πιο βαθιά ενδιαφέροντα. Και έτσι σιγά σιγά εκείνος που βλέπει και χρονίζει στην τηλεόραση αρχίζει να γίνεται αδιάφορος. Δεν έχει πλέον ενδιαφέροντα. Σου λέει κάτι εύκολο. Δεν θέλω, μη με ζαλίζεις με βαθιά πράγματα. Μη με ζαλίζεις. Εγώ τουλάχιστον το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Γι' αυτό, εάν υποτεθεί ότι παίζεται ένα έργο στον κινηματογράφο, στο θέατρο, που να είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό, που να πρέπει να προσέξεις, δεν πηγαίνει πολύς κόσμος. Όταν όμως παίζεται μια κωμωδία ή ό,τι άλλο, παρταλά πράγματα, εκεί πηγαίνει κόσμος. Γιατί σου λέει δεν μπορώ τα βαριά πράγματα. Έχουμε λοιπόν μια κοινωνία που έχει βεβαίως τους σοβαρούς ανθρώπους, είναι όμως οι λίγοι που έχουν βάθος, είναι οι λίγοι που έχουν φιλόσοφο νουν, είναι οι λίγοι. Οι πολλοί είναι αδιάφοροι, ρηχοί. Ο Θεός να μας φυλάξει, μη φτάσουμε να γίνουμε ρηχοί άνθρωποι. Ο Θεός να φυλάξει τα παιδιά σας, προσέξατε το αυτό, να μην γίνουν τα παιδιά σας ρηχά. Από τη μικρή τους ηλικία βοηθήσατε τα να έχουν ενδιαφέροντα, να ερευνούν το βάθος των πραγμάτων. Τα παιδιά από κατασκευή τους ρωτούν πάντα τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Μη λένε οι γονείς πάψε, πάψε, πάψε. Το παιδί κάποτε θα πάψει και θα γίνει ρηχό παιδί, δεν θα ενδιαφέρεται πλέον για τίποτα. Όταν όμως εξηγούμε στο παιδί, το παιδί θα αρχίσει να γίνεται παιδί βάθους. Προσέξατε το αυτό. Έτσι ιδιαιτέρως θα παρακαλέσω, εάν θέλετε να δείτε παιδιά με ενδιαφέροντα. Έτσι, αυτοί οι αδιάφοροι άνθρωποι, οι αδιάφοροι τύποι δεν είναι μόνο στο θρησκευτικό χώρο. Μην το νομίσετε αυτό. Είναι σε όλους τους κοινωνικούς τομείς. Κυρίως όμως στον χώρο το θρησκευτικό. Είναι οι αδιάφοροι, οι ψυχροί, οι άσχετοι. Πολλές φορές όταν έρχονται εκδρομής εδώ, μόλις που θα προβάλλουν στην είσοδο και τους δει ο εντεταλμένος εδώ μοναχός, θα έρθει να μου πει ότι ήρθε ένα πούλμαν. Εγώ ρωτώ τι άνθρωποι είναι. Συνηθίζομαι να λέμε αυτό. Άσχετοι. Το ακούσατε αυτό? Άσχετοι. Γι' αυτό μας κάνουν και ένα φαινόμενο. Δεν ξέρω προχθές αν ήταν εδώ κανείς. Όχι. Ναι, προχθές της περίπτωσης. Αν ήταν κανείς εδώ
είναι σήμερα εδώ και ήταν και τις πεντηκοστές που έβαλα τις φωνές. Έρχονται με ένα ντύσιμο που δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, σαν να πηγαίνουν στο κρεοπωλείο, ονόνο ήτο. Είδε και μου στάθηκε εδώ μια μπροστά. Κι άλλο δεν λέω περισσότερο. Περιγραφή. Και τι γίνεται? Ειδοποίησα, θα κάνω κήρυγμα το οποίο θα κρατήσει 30 λεπτά. Όποιος νομίζει, παρακαλώ να φύγει. Λοιπόν, παρά την ειδοποίηση, σηκώνονται εκεί 5 λεπτά, 7 λεπτά και αρχίζουν να διαραίουν, να βγαίνουν έξω. Μα δεν σας ενδιαφέρει, άνθρωποι μου, ο λόγος του Θεού? Αυτοί είναι οι άσχετοι άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν οι άσχετοι άνθρωποι είναι οι μωροί. Περί αυτών ο λόγος. Και μάλιστα κάποτε, αν πάρει και κάτι το αυτοί τους από εκείνα τα οποία τους λες, είναι ικανοί να στραφούν εναντίον σου και να σε κοροϊδέψουν. Γι' αυτό συνιστά ο λόγος του Θεού, είναι στις παροιμίες 23 κεφάλαιο, κόμμα 9, εις ότα άφρονος μηδέν λέγε, μήποτε μικτηρίσει τους συνετούς λόγους σου. Σε αυτιά λέει ανθρώπου άφρονος μωρού, τίποτα να μιλες. Γιατί μήπως κάποτε σε μικτηρίσει, δηλαδή σε κοροϊδέψει, κοροϊδέψει τους συνετούς σου λόγους. Βλέπετε, για αυτούς τους ανθρώπους η καλύτερη τιμωρία είναι η σιωπή. Να μην μιλήσει κανείς εις αυτούς τους ανθρώπους, να τηρήσει σιωπή. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές στην προσευχή μας εκεί, στην ακολουθία της θεσμοτελείψεως, του δείπνους, του μυστικού κλπ. Κλπ. Ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστηρίον είπο, ου φίλη μας η δώσω καθάπερε ο Ιούδας, που θα πει το πρώτο, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστηρίον είπο, δεν θα πω και δεν θα περιγράψω το μυστήριον της Θείας σου ευχαριστίας εις τους εχθρούς σου, οι οποίοι είναι μωροί και δεν αντιλαμβάνονται, γιατί θα κοροϊδέψουν, δεν θα το δεχθούν. Και πράγματι στην αρχαία εκκλησία ετηρεί το απόλυτη σιωπή γύρω από το μυστήριο της Θείας ευχαριστίας, απόλυτη σιωπή, εξού και το τροπάριο, δεν θα πεις τίποτα. Και το δεύτερο αναφέρεται στην προδοσία, λέει, δεν θα σε προδώσω ου φίλημα σι δώσω, δεν θα σου δώσω προδοτικόν φίλημα, όπως ο Ιούδας, που σημαίνει όταν τώρα μεν κοινωνώ, σε λίγο όμως παίρνω μία αντιευαγγελική συμπεριφορά. Δηλαδή ζω διαφορετικά από εκείνο το οποίο θέλεις εσύ και συνεπώς σε προδίδω. Πάντως το θέμα της σιωπής είναι αναγκαίον. Δεν θα πούμε ποτέ σε ανοήτους, μωρούς ανθρώπους, ασεβείς ανθρώπους. Δεν θα πούμε τα ενδότερα της πίστεώς μας. Στο προήμιον των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλλου υπάρχει ρητή ρήτρα. Πρόσεξε, λέγει, δεν θα πεις τι λέμε εδώ. Και μάλιστα εξαπολύει μύδρους ο ιερός πατήρ, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, όταν λέγει, ήρθες, προσποιήθηκες ότι θέλεις να βαπτιστείς και συνεπώς να κατηχηθείς, αλλά δεν το πιστεύεις, ήρθες να μας κατασκοπεύσεις. Ακούστε, μην ξεχνάς ότι αν εσύ περιπολείς, αυτό ρήμα βάζει, αν εσύ περιπολείς ημάς, δηλαδή μας κατασκοπεύεις, εσένα σε περιπολεί ο Θεός. Σε βλέπει ο Θεός τη συμπεριφορά και τι προαίρεση έχεις. Πρόσεξε, μη πάθεις ότι έπαθε εκείνος από την Αγία Γραφή. Αναφέρει παραδείγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν πρέπει να πούμε εις τους ασεβείς ανθρώπους, εις τους ανοήτους ανθρώπους πράγματα τέτοια. Θα κοροϊδέψουν, θα γελάσουν. Φέρετε ακόμη, και ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε,
να μην ρίχνουμε τα μαργαριτάρια της πίστεως στους ασεβείς και ανοήτους ανθρώπους. Γιατί όπως λέει στους χείρους, αν ρίξεις μαργαριτάρια, οι χείροι, συγγνώμη, είναι τα άγια της κυσή, τα άγια εις τα σκυλιά, και τα μαργαριτάρια στους χείρους. Δεν το λέγω ολόκληρο, το γνωρίζετε, ότι δηλαδή ο χείρος θέλει να του ρίξεις βαλανίδια, δεν θέλει μαργαριτάρια. Τα μαργαριτάρια δεν τρώγονται, και επειδή θα αντιληφθεί ότι δεν είναι τα βαλανίδια που θέλει, τότε λέγει θα στραφεί εναντίον σου και θα σε προγγίξει, του λέει ο Κύριος, που σημαίνει πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει να λέμε εις τους ασεβείς και ήρωνας τίποτε από την λατρεία μας, την πίστη μας, το βάθος της πιστεώς μας. Θέλετε ακόμη? Και από το βάθος της δικής μας ψυχής. Μπορεί να ζούμε μία πνευματική ζωή που να έχει βάθος. Δεν θα πούμε έξω τίποτα. Τίποτα. Γιατί θα χάσουμε ότι έχουμε πετύχει, θα μας το αρπάξει ο φθόνος του διαβόλου, ακόμη θα μας ειρωνευθεί εκείνος που ακούει και λοιπά. Θα μιλήσουμε μόνο στο αρμόδιο πρόσωπο, στο πνευματικό μας. Θα πούμε, ξέρω εγώ, σηκώνομαι τη νύχτα και κάνω προσευχή. Μη το πεις από εδώ και από εκεί, δεν σε συμφέρει. Δεν θα πεις τα μυστικά σου, μάλιστα το λέει ο Άγιος Άκος Ήρος με τη λέξη μυστήρια. Δεν θα πεις τα μυστήριά σου στον όποιον. Προσοχή. Πολύ προσοχή. Λοιπόν, η σιωπή απέναντι σε όλα αυτά. Ακόμη εδώ χρησιμοποιείται στο χωρίο που σας διάβασα η εικόνα του μυστάζοντος. Εσύ λέει μιλάς και αυτός κοιμάται. Και όταν ακούει η ομιλία, τίποτα βεβαίως δεν προσέχει, σαν να κοιμάται βαθιά. Και στο τέλος σου λέει, τι εστίν, τι είναι αυτό που είπες? Δηλαδή, τι είπες στο σύνορα? Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη απογοήτευση για έναν ομιλητή να του υποθεί τι έλεγε στο σύνορα. Αλλά αυτό το τι εστίν, τι είναι, έχει και άλλη έκφραση. Και τι είναι αυτά που είπες? Όχι τι είπες, αλλά και τι είναι αυτά που είπες. Με άλλα λόγια, δεν τα αποδέχομαι. Ή το δε βαριέσαι. Τι είναι αυτά που είπες? Μοιάζει με εκείνο που είπε ο Πιλάτος εις τον Ιησού Χριστόν. Τι εστίν αλήθεια? Λέει, ήρθα εγώ να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Και εκείνος είπε, τι εστίν αλήθεια? Δηλαδή, δεν βαριέσαι τώρα. Πολλοί λένε και μιλάνε για την αλήθεια. Η αλήθεια είναι η πραγματικότητα. Έτσι, το όντως όν, η πραγματικότητα. Και εσύ, ένας από αυτούς τους φιλοσόφους, ήρθες να λες ότι ήρθα να μαρτυρήσω, να πω για την αλήθεια. Την ευρία αλήθεια, δηλαδή, τι είναι το όντως όν. Βαριέσαι. Και λέει εκεί ο Ευαγγελιστής, και ευθέως εξήλθεν έξω. Είπε ο Πιλάτος, και τι εστί είναι αλήθεια, και ευθέως εξήλθεν έξω. Αυτό το ευθέως εξήλθεν έξω, ξέρετε τι σημαίνει? Το πήρε στα ελαφρά. Έβαλγες. Αν είχε όμως κάποιον φιλόσοφο νουν, να το πω έτσι, και έλεγε, αλήθεια, για πες μου κάτι περισσότερο, ξέρετε τι θα του έλεγε ο Ιησούς Χριστός? Εγώ είμαι η αλήθεια. Δεν ήρθα απλώς να σας πω κάτι, αλλά να σας δείξω το πρόσωπό μου, που το πρόσωπό μου είναι ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, που λέγεται στη γραφή των Εβραίων που κυβερνάς σοφία και αλήθεια. Αλλά ο Πιλάτος δεν το έκανε. Και ευθέως λέει εξήλθεν έξω. Είναι εδώ βλέπει κανείς τι είναι ο άνθρωπος
ο οποίος δείχνει την αδιαφορία του και την ρηχότητά του. Πάντως ο Θεός να μας φυλάξει από μια τέτοια όντως εγκληματική κατά του εαυτού μας μορία. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, των ενδέκατων. Επί νεκρό κράψον εξέλιπε γαρφός, και επί μωρό κράψον εξέλιπε γαρ σύνεσης. Ίδιον ήτα δέλτα γιώτα ομικρόν, ίδιον και δασία οξία. Ίδιον κράψον επί νεκρό, ότι ανεπάψατο του δε μωρού υπέρ θάνατον η ζωή πονηρά. Δηλαδή κλάψε για έναν νεκρόν, γιατί σβήστηκε το φως της ζωής του και έκλεισαν τα μάτια του. Κλάψε και για τον μωρόν, γιατί δεν υπάρχει σε αυτόν σύνεσης. Πιο παρηγορημένα αυτό το ίδιον που σας είπα προηγουμένως είναι συγκριτικό του ιδέως, που θα πει ευχαρίστως. Πιο παρηγορημένα, κατ' επέκταση η ερμηνεία, κλάψε στον νεκρό, γιατί ξεκουράστηκε από τους κόπους της ζωής, παρά στον μωρόν που η ζωή του είναι χειρότερη και από αυτόν τον θάνατον. Αγαπητοί, όπως βλέπουμε εδώ, ότι ο Ιερός Συγγραφεύς κάθε φορά ή σχεδόν σε όλα τα χωρία που λέμε στο βιβλίο του αγαπά να αναφέρεται πάντοτε με δύο αντιθετικές εικόνες. Θα το έχετε προσέξει χρόνια τώρα. Δηλαδή παίρνει μία εικόνα, παίρνει και άλλη μία εικόνα αντίθετη. Παίρνει των σύνετων, παίρνει και των μωρών και κάνει σύγκριση ανάμεσα στις δύο αυτές εικόνες. Ή ακόμα η μία εικόνα να γίνεται αναφορά της άλλης εικόνος. Όχι να συγκρίνουμε, αλλά να αναφερθούμε. Όπως φερυπίν, ήδη σας είπα προηγουμένως περίπτωση ότι όπως είναι ένα χιλιοκομματιασμένο σταμνί, δοχείων πύληνο, έτσι είναι η ψυχή του μωρού. Αυτό δεν είναι σύγκριση, αυτό είναι εικόνα που διασαφίζει μια άλλη εικόνα, δηλαδή την εικόνα του μωρού ανθρώπου. Πάντως, σε όλο το μήκος του βιβλίου του, όπως και το βιβλίο των Παροιμιών, στα περισσότερα χωρία, έτσι ομιλεί. Και ας το έχουμε πάντα υπόψη. Πάντως, πολύ συχνά αναφέρεται ο σοφός Ιράκ στην μωρία και στον μωρόν. Θυμηθείτε όλα τα χρόνια πόσες φορές έχουμε μιλήσει για το θέμα αυτό. Γιατί, θα ερωτήσει; Διότι, αγαπητοί μου, τον συγγραφέα, τον ιερό συγγραφέα, τον ενοχλεί η παρουσία της μωρίας και του μωρού. Γιατί θεωρεί απαράδεκτο πράγμα για έναν άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού να είναι μωρός. Δεν το χωνεύει, δεν το θέλει, τον ενοχλεί. Ακόμη και αυτός ο Κύριος που είπε εις τους μαθητάς του σε μια περίπτωση, και εσείς ακόμη ακμήν και εμείς εστέ ασύνετοι, ακόμα και εσείς, λέει, είσαστε ασύνετοι, δεν έχετε φρόνηση. Δεν μπορεί να ανεχθεί ο Θεός την εικόνα του που είναι ο άνθρωπος, και που ένα στοιχείο της εικόνας είναι και η νόηση, η σοφία, η σύνεση. Δεν μπορεί να ανεχθεί, να υπάρχει, να υφίσταται η ανοησία και η αφροσύνη. Ο κάθε άνθρωπος, έτσι μας θέλει ο Χριστός, πρέπει να είναι, να έχει νουν Χριστού. Έτσι μας είπε ο Απόστολος Παύλος. Εμείς, λέγει, ποιοι, εμείς οι πιστοί, έχουμε νουν Χριστού. Δεν μπορεί λοιπόν ο έχω νουν Χριστού να είναι μωρός; Δεν είναι δυνατόν. Αλλά ο σύγχρονος άνθρωπος, και κλαίγοντας πρέπει να το λέμε, ο σύγχρονος χριστιανός έχει νουν διαβόλου.
ο οποίος από την εμπάθειά του μεταβάλλεται σε μωρόν και ασύνετο. Λέγει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ένα από τα τρία στοιχεία που χαρακτηρίζει τον διάβολο, κι άλλο δεν σας τα έχω πει αυτά, είναι και το άλογον, το παράλογον. Ρωτήστε αλήθεια, γιατί ο διάβολος πολεμά τον Θεό? Γιατί? Τι έχει να βγάλει? Όταν ήμουν πολύ πολύ μικρός, νόμιζα ότι αυτός ο πόλεμος που γίνεται ανάμεσα στο Θεό και στο διάβολο, ότι είναι το ποιος θα κερδίσει τους πιο πολλούς, και να σου πάρω από σένα για να έχω εγώ πιο πολλούς. Ήμουν πολύ μικρός, έτσι το νόμιζα. Όταν μεγάλωσα βέβαια αντελήφθηκα ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλώς από φθόνο ο διάβολος θέλει να ζημιώσει τους ανθρώπους του Θεού. Είναι εκείνο που έχει αυτός που έμεινε στην ίδια τάξη στο σχολείο, και βέβαια θα επιθυμούσε, αν ήταν δυνατόν, όλοι οι συμμαθητές του να είχαν μείνει στην ίδια τάξη. Τι θα είχε να βγάλει? Τίποτα. Λοιπόν, ο διάβολος είναι φθονερός, εμπαθής, και συνεπώς είναι παράλογος. Είναι παράλογος, δεν έχει να βγάλει τίποτα με αυτό που κάνει. Ικανοποιεί μόνο την εμπάθειά του και τίποτε άλλο. Γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος ο οποίος έχει μωρόν νουν, έχει νουν διαβόλου. Τι θα βγάλεις με αυτό που κάνεις? Κάτσε κάτω να σου πω μερικά πράγματα πώς να κερδίσεις τούτο ή εκείνο ή την ψυχή σου επιτέλους. Δεν σε ακούει. Έχει νουν διαβόλου. Πάντως η μορία ενοχλεί. Βέβαια μπροστά σε ένα νεκρό πρέπει να κλαίμε, να συγκινούμε, να δείξουμε πένθυμον ύφος. Αλλά πολύ περισσότερο μπροστά σε έναν ανόητον άνθρωπο. Να πει κανείς, ο ταλέπορε άνθρωπο, ο ταλέπορε άνθρωπο που είσαι, είσαι μωρός. Δηλαδή ασεβής, δηλαδή δεν προσέχεις, δηλαδή δεν σε ενδιαφέρει. Ο νεκρός άνθρωπος, όπως μας λέει εδώ το χωρίον, ξεκουράστηκε από τα βάσανα της ζωής. Απέθανε, ξεκουράστηκε, και ασφαλώς πορεύεται σε μια κρίτονα ζωή, σε μια καλύτερη ζωή. Άρα το πένθος για αυτόν δεν πρέπει να είναι ατελείωτο, αλλά για τον μωρόν, για τον μωρόν τα πράγματα διαφέρουν. Όσο ζει, επειδή η ζωή του είναι χειρότερη από τον θάνατο, όπως μας λέει εδώ η Σοφία Σιράκ, εκείνοι που είναι γύρω του δεν έχουν παρά διαρκώς να πενθούν ισοβίως για έναν τέτοιον άνθρωπο. Η σύζυγος μπορεί να πενθεί για τον άνδρα της που είναι ανόητος, που είναι ασεβής, δεν προσέχει, κοροϊδεύει τα πάντα. Αυτή η σύζυγος δεν θα πενθεί μια ολόκληρη ζωή? Και αντίστροφα, όταν ο σύζυγος πενθεί δια την ασέβεια, ανοησία, εργομορία της σύζυγου του και ούτω καθεξής, ή για τα παιδιά μας κλπ. Αλλά γιατί? Ήδη εξηγήσαμε τη σημερινή μορία, να μην το ξαναλέμε. Δεν είναι αυτός που δεν έχει μυαλό. Δεν είναι αυτός που δεν έχει μυαλό. Εκατασκευής δεν έχει μυαλό αυτός. Αυτός δεν είναι. Αυτός απλώς πάσχει βιολογικά. Έχει έναν βιολογικός ημαρτημένον χαρακτήρα. Έτσι γεννήθηκε. Πες έβαλε η μαμή τις κουτάλες για να πάρει το παιδί, με συγχωρείτε για την έκφραση, και του χάλασε κάτι στο κεφάλι. Ξέρετε ότι τα εργαλεία που βάζουν οι γιατροί προκειμένου να ξεγεννήσουν μία γυναίκα, πολλές φορές κάνουν ζημιά. Το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Ότι να δεν πρόσεξε ο γιατρός, τι χτύπησε, τι έγινε, και το παιδί αυτό είναι κουζουλό, που λένε και στην Κρήτη, είναι κουζουλό. Δηλαδή είναι λυπές, κάτι του λείπει. Δεν φταίει το παιδί αυτό, είπαμε, είναι ανεύθυνος.
αλλά εκείνος που κλείνει τα μάτια στην αλήθεια, στο όντως όν, στην πραγματικότητα, στο καλώς νοούμενον κέρδος, στη σωτηρία, αυτός είναι ο μωρός. Και επιμένει δυστυχώς να είναι έτσι. Βλέπετε, το πάθος ή τα πάθη, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, ο ψευτοανδρισμός, η ανόητη αξιοπρέπεια. Μη πέσει η αξιοπρέπειά μου αν αποδεχθώ κάτι. Είναι τα αίτια της αφροσύνης ενός τέτοιου ανθρώπου. Αλλά αίτια που απουσιάζει και η σύνεσή του. Να γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος προκαλεί το πένθος στους συνετούς. Να γιατί η ζωή του ασυνέτου είναι χειρότερη και από αυτόν τον θάνατο. Φαίνεται όμως ότι ο σοφός Σιράκ, μια που έκανε αναφορά στον θάνατο και συνέκρινε τον πεθαμένο με τον άμυαλο, του ήρθε στο νου, έτσι φαίνεται, να κάνει αναφορά στο θάνατο. Και πράγματι ο επόμενος στίχος μας πληροφορεί: πένθος νεκρού 7 ημέρε, μωρού δε και ασεβούς πάσε ημέρε της ζωής αυτού. Γι' αυτό και εγώ θα κάνω πάντως μία. Βέβαια δεν έφυγε από το θέμα του, γιατί πάλι συγκρίνει τον νεκρόν ή το πένθος που έχουμε για τον νεκρόν με το πένθος που έχουμε για τον ανόητον άνθρωπο. Αλλά δίνει όμως την ευκαιρία να πούμε και εμείς μερικά για το πένθος. Να εξηγήσω. Το πένθος του νεκρού, λέει, διαρκεί 7 ημέρες. Αλλά το πένθος του μωρού και του ασεβούς είναι πένθος ισόβια. Και πάλι εδώ η συγκριτική εικόνα, όπως είπαμε προηγουμένως, για να δειχθεί η μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη μία και στην άλλη περίπτωση. Πάντως διαλαλείται η αποχή από τιμωρία. Μακριά από τιμωρία. Ο Θεός να μας φυλάει πράγματι από τιμωρία, όπως ήδη αρκετά εξηγήσαμε, η οποία βεβαίως φτάνει στην ασέβεια, φτάνει στην αμετανοησία. Όμως, ήδη προανήγγυλα, μια που γίνεται λόγος περί θανάτου και πένθους 7 ημέρου, επιτρέψατε μου να κάνω ένα μικρό σχολιασμό, διότι σε κάθε μας βήμα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία δυσκολία στο θέμα αυτό. Εδώ αναφέρεται το επταήμερον πένθος. Όταν το πένθος που τηρείται στους χριστιανούς διατηρείται χρόνια και χρόνια και ισόβια, το πράγμα δεν είναι σωστό. Και το πένθος δεν είναι μόνο τα μαύρα ρούχα, είναι και η μαύρη ψυχή. Τα ακούσατε? Είναι και η μαύρη ψυχή. Ο άνθρωπος ο απελπισμένος, απογοητευμένος. Όταν στον χριστιανό υπάρχει η ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών, είναι δικαιολογημένο ένα τέτοιο πένθος κυρίως στην ψυχή? Σίγουρα όχι. Ας κάνουμε λοιπόν μια αναφορά συντομοτάτη. Η Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές αναφέρεται στη διάρκεια του πένθους επισήμου ή ασήμου προσώπου. Διαβάζουμε ότι στον Μωυσή η διάρκεια του πένθους ήταν 40 ημέρες. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε το μνημόσυνο στις 40 ημέρες, που υποτίθεται ότι μετά το μνημόσυνο έληξε, το ακούσατε καλά, έληξε το πένθος. Λοιπόν, 40 ημέρες ήταν το πένθος για τον Μωυσή. Ήταν το μακρύτερο πένθος που τηρήθηκε στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Στον Ααρών, τον πρώτον αρχιερέα, το πένθος ήταν 30 ημέρες. Γίνεται βέβαια κάποια εκτενής αναφορά στη Σοφία Σιράχ για το θέμα αυτό, των ημερών του πένθους και τη συμπεριφορά σε αναντί του νεκρού γίνεται.
Γι' αυτό επιτρέψατε κάτι να σας διαβάσω. Από τη Σοφία σειρά. Θα δείτε ότι έχουμε πένθος μόνο μια-δυο μέρες ή μόνο 7 μέρες. Γράφει λοιπόν στο 38ο κεφάλαιο η Σοφία σειρά. Τέκνον, παιδί. Δηλαδή, παιδί μου, επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα και ως δεινά Πάσχων έναρξε θρύβου. Κατά δε την κρίσιν αυτού, περίστηλον το σώμα αυτού και μη υπερήλεις την ταφήν αυτού. Δηλαδή, άκουσε παιδί μου, μπροστά σε νεκρόν, να χύσεις δάκρυα, κατάγαγε δάκρυα, και να δείξεις ότι υποφέρεις, ότι πονάς. Κατά δε την κρίση αυτού, θα πει κατά την κοινωνική του τάξη, αξία ή την ηλικία. Άμα είναι ένα παιδάκι μωρό, μόλις γεννήθηκε, πέθανε. Ή μεγαλύτερο παιδί που σε πονάει πιο πολύ. Ή άμα είναι πολύ παππούς, 100 χρονών. Όλοι λένε να ζήσουμε κι εμείς όσα χρόνια έζησε ο παππούς. Δηλαδή, ξέρετε γιατί τα λέω. Όλα βγαίνουν από αυτή τη φασούλα. Κατά την κρίση αυτού. Δηλαδή, αναλόγως. Περίστηλον το σώμα αυτού. Δηλαδή, θα πενθήσεις ανάλογα. Περίστηλον θα πει, περιποίησου, κίδευσε, φρόντισε το σώμα του νεκρού ανθρώπου. Εξάλλου, κιδεύω, αυτό θα πει, από το κίδομε, το κίμεϊτε, θα πει φροντίζω, φροντίδα. Κιδεία θα πει φροντίδα. Φροντίδα του νεκρού. Και ότι η λέξη σε αυτή βεβαίως πάει παραπέρα, δεν είναι μόνο για τους νεκρούς. Και άλλο θα σας το έχω πει, έχουμε τη λέξη κίδεμον, κίδομε, κίδομε θα πει φροντίζω. Το αντίθετο του όχι κίδομε είναι το ακίδομε, που είναι και το ουσιαστικό η ακιδεία, δηλαδή η αναμελιά, η αναφροντισιά. Όταν δεν φροντίζω για την ψυχή μου, λέμε το ρήμα αυτό και το ουσιαστικό, το ανάλογο, είναι ευρέως διαδεδομένο. Πάντως κηδεία θα πει φροντίδα. Και έτσι λέει, και μη περίδεις την ταφή αυτού. Δηλαδή πεις, α, πέθανε αυτός, άχθρωπος, πέταξε τον. Όχι, θα φροντίσεις να τον βάλεις στον τάφο. Γιατί, γιατί είναι η εικόνα του Θεού. Το ακούσατε. Γιατί βάζουμε ένα ή δύο κεριά εκατέρωθεν του φερέτρου στην εκκλησία ή και στο σπίτι μα έχουμε τον νεκρόν με το φέρετρο, βάζουμε ένα ή δύο κεριά εκεί κοντά στο κεφάλι του. Και γιατί ακόμη ανάβουμε κεριά? Προς τιμήν της εικόνος του νεκρού, που είναι εικόνα του Θεού. Να σας το πω πολύ απλά. Στην εκκλησία ανάβουμε κεριά. Στην εκκλησία θυμιάζουμε τις εικόνες. Μετά τι θυμιάζουμε? Και τους πιστούς. Γιατί θυμιάζουμε τους πιστούς? Διότι είναι η εικόνα του Θεού ο κάθε άνθρωπος. Δεν είναι βέβαιο πράγμα αυτό. Θυμιάζουμε τους παρόντες, τους ζώντες. Έτσι θυμιάζουμε και τον νεκρόν. Δεν βγαίνει ο ιερεύς και θυμιάζει τον νεκρόν επί του φερέτρου. Και συμβολικά τον στείνουμε στον τάφο, τον βάζουμε, να βλέπει ανατολικά. Το κεφάλι είναι στη δύση για να βλέπει ανατολικά. Γιατί είναι το σύμβολο της, του παραδείσου. Δηλαδή, αυτό το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Και κοιτάζω εκεί που προσδοκώ. Και κοιτάζω εκεί που προσδοκώ. Εκεί που περιμένω. Γι' αυτό βάζουμε τον κάθε νεκρόν να βλέπει την Ανατολή. Διότι κατά Ανατολάς, λέει ο Θεός, εφύτευσε τον Παράδεισο. Αυτά μία παρέκβαση ήταν για να μαθαίνουμε και μερικά πράγματα. Προχωρούμε. Πίκρανον κλαθμών και θέρμανων κοπετών και ποιήσον το πένθος κατά την αξίαν αυτού. Πίκρανον κλαθμών, πικρά δάκρυα. Και λοιπά, τα εξήγησατε προηγούμενα. Και κατά την αξίαν αυτού, όπως είπαμε, ημέραν μίαν και δύο, χάρη διαβολής. Δηλαδή, για να μην σε κατηγορήσουν,
Πέθανε ο πατέρας. Τι θα κάνεις τώρα, θα γελάσεις? Ή έστω δεν θα κλάψεις? Ή αν το θέλετε δεν θα βάλεις μαύρα? Ασφαλώς θα λυπηθούμε, θα κλάψουμε, αλλά υπάρχει και η διαβολή. Για κοίταξε, θα πούν, πω, πω, και ο κόσμος προσέχει. Έκλαιγε η κόρη ή ο γιος, έκλαιγε ο σύζυγος ή σύζυγος. Το προσέχει αυτό, το προσέχει πολύ. Αλλά επειδή το θέμα όντως ενδιαφέρει, πρώτα Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη, αφού παρακαλέσουμε τον Σεβασμιότατο να μας πει. Ευρισκόμαστε.